Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε, πώς είστε? Ω, τέλεια σ' ακούω. Ωραία, καλό είναι αυτό. Τέλεια, τέλεια. Κινητάτος, αλλά είσαι τέλεια. Δεν είμαι κινητάτος, γιατί το τρένο δεν έχει φύγει ακόμα, οπότε είμαι λίγο αντισταθερός, καταλαβαίνεις. Κινητάτος εννοώ στο τηλέφωνο, στο τηλέφωνο. Αυτά σιγά σιγά θα τα μαθαίνεις αυτά τα σαλονικιώτικα, τα ζαγοριστικά. Λέει, εντάξει, κινητάτο σημαίνει ότι είσαι στο κινητό αυτή τη στιγμή. Σταθεράτο ότι είσαι σταθερό. Αυτά δεν έχουν έρθει ακόμα στην Αθήνα. Σε λίγο θα έρθουν, από εβδομάδα. Εντάξει. Τι γίνεται? Αν το έχω υπόψη μου, θα τα περιμένω. Καλά. Είμαι στις Βρυξέλλες. Πού? Και περιμένω να πάρω στο αεροδρόμιο. Όχι ακριβώς στο αεροδρόμιο, κοντά στο αεροδρόμιο. Και περιμένω να πάρω ένα τρένο για να πάω στο εξωτικό Γκένκ. Καλά, διακοπές και άλλες διακοπές. Πρόσεξε, πρόσεξε, όχι Γάνδη, που είναι πραγματικά εξωτική. Όχι Γκέντ με ΤΑΠ, Γκέντ με ΚΑΠΑ. Που αν γκουγκλάρεις τη λέξη Γκέντ, η πόλη Γκέντ σου βγάζει 7η. Σου βγάζει πρώτα την ομάδα, δεν ξέρω εγώ τι, για δύο άλλα πράγματα, κάπου παρακάτω σου βγάζει και την πόλη. Uh-huh. Τόσο συχνές είναι οι αναζητήσεις για το εξωτικό μέρος του Γκέντ. Και γιατί... Το οποίο όμως, ναι, κάνοντας ρεπορτάζ και ψάχνοντας στο Google, βρήκα ότι σήμερα πρέπει να πάω να φάω, όταν θα φτάσω, στο ρεσουτοράν με το όνομα Σαλονίκη. Σαλονίκη, έχει τέτοιο πράγμα? Ναι, ναι, στο Γκέν. Google, αρέ, το δεις. Ναι, ναι, θα το Google. Το οποίο είναι, λέει, δίπλα στο ποτάμι. Και τι έγινε τώρα, έχασε στοίχημα και πας διακοπές στο Γκένκ, εκεί στις Βρυξέλλες? Περίπου. Θα να έχασε στοίχημα είναι. Δείχνει κοντά ότι διάβρω ένα φιλικό, ένα Γκένκ. Συνέβησαν διάφορα, βγήκαν διάφοροι συνάδελφοι για διάφορους λόγους νοκάουτ τελευταία στιγμή, COVID, διάφορα αυτό από εκεί, και ο κλήρος τράβηξε το πιο κοντό χαρτάκι. Εντάξει, ήταν χαρτάκι, δεν ήταν σπίρτο. Ναι, ναι, ήταν χαρτάκι. Σκέψου ότι έχουμε και αρκετοί άδειες. Εμένα η άδειά μου στην Κοσμοτέ δεν έχει αρχίσει ακόμα. Ξεκινάει από Δευτέρα, κατάλαβες. Ναι. Οπότε μπήκα μέχρι τη διαδικασία του κλήρου και τράβηξα το μικρότερο. Τι ωραία, ρε φίλε. Ναι, δεν το είχε στο πρόγραμμα το ταξίδι εκεί πέρα. Οπότε κάνει ένα χαλαρό. Προχθές το βράδυ. Ο Μιχάλη, φεύγεις. Ναι, ναι. Αυτά είναι τα ωραία, εντάξει. Αφού δεν σε πρόλαβαν τις μέρες που ήμασταν εκεί μαζί, θα πάλι καλά. Εγώ θα στεναχωριόμουν. Ή το πολύ πολύ θα ερχόμουν μαζί σου. Να κρατάω τα στατιστικά. Τι σου έλεγε ο Κοστούλας, γιατί άκουσα τον πρόλογο και δεν κατάλαβα καλά. Ο Κοστούλας και τι δεν μου είπε και για τον, Κλάτεμπεργκ, ότι γιατί ήταν μέσα σε αυτούς που ψήφισαν υπέρ. Ναι, ναι. Και για τον. Ότι δεν συμφωνεί καθόλου με τη διαδικασία, ότι δεν μας ρωτήσανε και όλα αυτά. Για τον, ότι ήταν μέτριος, ενώ ξεκίνησε καλά, λέει, μετά ήταν μέτριος στη δουλειά που έκανε στην Ομοσπονδία, στη διαιτησία, έτσι. Έχουν πολλά παράπονα. Δεν υπήρχε κάτι καλύτερο για να ψηφίσουν. Δηλαδή να ψηφίσει αυτός προσωπικά εκπροσωπώντας τον Πανετολικό. Τους ενοχλεί ότι δεν τους ρωτάνε, ότι δεν συμμετέχουν καθόλου, ας πούμε, αυτοί. Πέρα από τους μεγάλους που γίνεται όλη αυτή η διαδικασία και έγινε και πριν από 2 χρόνια. Διαφωνεί με όλη αυτή τη διαδικασία. Και τα έριξα και φόβος γιατί και τον ρώτησα ότι ήσασταν μέσα στους 9 που ψήφισαν υπέρ του Βαγγέλη Μαρινάκη για τη Λίγκα. Και μου είπε απίστευτα πράγματα και για την υποψηφιότητα του κυρίου Παπαϊωάννου της Λαμίας. Όπου δεν τους είπε τίποτα. Ήταν μια ομάδα των 8, λέει, που είχαν αποφασίσει να ψηφίσουν Λισάνδρου. Και αυτό άλλαξε γιατί ο κύριος Παπαϊωάννου τελευταία στιγμή και χωρίς να ρωτήσει κανέναν, όπου προφανώς ήταν μέσα στους 8 ο κύριος Παπαϊωάννου εκπροσωπώντας τη Λαμία, εννοώ, αποφάσισε να βάλει υποψηφιότητα. Και λέει, εγώ δεν μου το είπε, ενώ είχαμε επαφή, έχουμε επαφή όλο αυτό το διάστημα. Δεν μου το είπε και το διάβασα, λέει, σε κάποια site και τον πήρα τηλέφωνο και τον λέω, αλήθεια είναι ή γράφουν ό,τι να είναι γιατί δεν έχουν τίποτα να γράψουν μέσα στις άκρες? Και λέει, όχι, αλήθεια είναι. Και έπεσε κάτω την καρέκλα ο κύριος Κοστούλας. Ουσιαστικά αυτό μου είπε. Να. Για την... Ανεξάρτητα από τις θέσεις του στα συγκεκριμένα περιστατικά που μου λες, εγώ τον συγκεκριμένο παράγοντα τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Και εγώ του το είπα 2-3 φορές.
Γιατί ναι, μου είπε ότι θέλει να πουλήσει κιόλας. Ο κύριος Φώτης, είναι από τις ελάχιστες που λέω ο κύριος Φώτης, παράγοντας το ξέρω, δεν, όλα αυτά τα χρόνια, αν δεις, ο τρόπος που ψηφίζει, ο τρόπος που συμμετέχει, ο τρόπος που μιλάει στα Δέλτα Σίγμα, νομίζω μας έχουν δείξει ξεκάθαρα ότι ποτέ δεν ήταν σε κάποιο άρμα. Κάθε φορά κάνει ό,τι εκείνη την φορά πιστεύω ότι είναι καλύτερο. Και μάλιστα συνήθως τα παράπονα τα έχει ο Ολυμπιακός, γιατί σπανίως ψηφίζει όλα αυτά τα χρόνια κάτι υπέρ του, κάτι που προτείνει τέλος πάντων ο Ολυμπιακός, κάτι που κατεβάζει ο Ολυμπιακός. Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ μου κάνει εντύπωση που ψήφισε Μαρινάκη στις εκλογές, για τον Κλάτινοκ δεν μου κάνει εντύπωση. Και είχα πάρει αυτή την απάντηση. Ότι επί της ουσίας δεν υπήρχε άλλος υποψήφιος και από τον Παπαϊωάννου νιώθαμε εμφανώς εκτεθειμένοι, ναι. Γιατί ενώ υποτίθεται ότι είχαμε κάνει μια συμφωνία, ξαφνικά την τίναξε στον αέρα, χωρίς να έχουμε ιδέα γιατί, πώς και με τι κίνητρα ξαφνικά αποφάσισε να κατέβει στις εκλογές. Και του είπα στο τηλέφωνο ότι εγώ εσένα δεν πρόκειται να σε ψηφίσω μέσα από αυτή τη διαδικασία, γιατί είχαμε κάνει μια συμφωνία, όπως λέει, για τον Λισάνδρου. Και δεν είχε άλλη επιλογή από το να μετά ήταν ο μοναδικός υποψήφιος στο Μαντάκι. Ναι, και μετά λέει ξαφνικά είδαμε την, να αποσύρει την υποψηφιότητά του. Επίσης, κάτι που τους έκυγε πάρα πολύ ανάμεσα τους και τον Πανατολικό και τον κύριο Κοστούλα ήταν η κεντρική διαχείριση. Και για να ψηφίσει το Μαρινάκι τον άκουσε να δεσμεύεται ότι είναι υπέρ της κεντρικής διαχείρισης και θα διεκδικήσει την κεντρική διαχείριση. Και τότε αποφάσισε ότι θα στήριζε του έτου του ψήφου του για την Προεδρία της Super League, που ήξερε ότι είναι, πώς να το πω, σχηματικό, ήταν ο μοναδικός του ψήφιος. Το ψήφιζε, δεν το ψήφιζε, θα έβγαινε. Ναι, έτσι είναι. Εμένα αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, Μιχάλη, είναι ότι όταν το ρώτησα για την υποψηφιότητα του κυρίου Μαρινάκη και αν τη γνώριζαν, γιατί λέω αυτό που υπόθηκε εκείνο το διάστημα αναφέρθηκε πάρα πολλές φορές ότι έμεναν όλοι άναυδοι γιατί δεν το ήξερε κανένας. Και μάλιστα το μάθανε δηλαδή τελευταία στιγμή. Μου είπε ότι αυτός το ήξερε μια εβδομάδα τουλάχιστον πριν και το ήξεραν, λέει, και όλοι οι υπόλοιποι. Πάνω από μια εβδομάδα. Και okay, μάλιστα yeah. Λέει, μου είπε χαρακτηριστικά, δηλαδή το ήξερα εγώ μια εβδομάδα πριν που δεν ασχολούμαι και λένε οι άλλοι ότι δεν το ήξεραν. Ναι, νομίζω ότι η διαφορά σε αυτό ποια είναι, το ήξερε ως σκέψη, ως πρόθεση, αλλά δεν το ήξερε ως επίσημο, γιατί όπως καταλαβαίνεις ο Βαγγέλης Μαρινάκης για να κατέβει ήθελε να έχει μετρήσει τα φυτιά και να έχει καταλάβει τι γίνεται. Οπότε είχε εκδηλώσει την πρόθεση. Έψαχνα να βρει αν θα έχει τη στήριξη και όταν κατάλαβε ότι θα την έχει τη στήριξη και θα βγει, τότε το επισημοποίησε. Γράφουν ότι πάει ο Φορτούνης στον Άρη. Το πιστεύεις? Από την Αθήνα τα λένε αυτά. Ότι πάει να κάνει τον Πάμο Καρυπίδης με το Φορτούνη. Έχω εδώ κάτι αριανούς να μου έχουν στείλει ήδη 4-5 από την ώρα που ξεκίνησα. Μη σου πω και παραπάνω. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Μου μοιάζει δύσκολο. Αυτός τώρα είναι μια περίπτωση και παίχτη που έχει συμβόλαιο και ψάχνει ομάδα. Είναι εκτός πλάνων. Σωστά. Αλλά έχει συμβόλαιο για ένα χρόνο ακόμη. Ναι. Ένα είναι αυτό. Άρα ο Ολυμπιακός δεν έχει νόημα να τον δανείσει, θέλω να πω, γιατί σε ένα χρόνο τελειώνει το συμβόλαιο του. Ναι. Άρα αν έχει κάτι νόημα ο Ολυμπιακός είναι να τον πουλήσει. Όσο μπορέσει να πάρει. 500.000, 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, δεν ξέρω τι ζητάει. Ό,τι μπορέσει να πάρει. Δεύτερον, νομίζω ότι ο Φορτούνης δεν θα φύγει από τον Ολυμπιακό πριν τα μάτς με τη Μακάμπη. Τη Μακάμπη, ναι. Και αυτό που συμβαίνει με τον Φορτούνη τώρα είναι ότι δεν τον θέλει ο Πέτρο Μαρτίνης. Τον έχει κόψει ο Πέτρο Μαρτίνης. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε όλοι τι λέω. Ναι. Θα περιμένει τα παιχνίδια με τη Μακάμπη. Και αν ο Ολυμπιακός προκριθεί, τότε ο Φορτούνης θα την ψάξει σοβαρά την επόμενη ομάδα της καριέρας. Αν ο Ολυμπιακός δεν προκριθεί, μπορεί ο Φορτούνης να περιμένει να δει αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη με τον Πέτρο Μαρτίνς. Γιατί αν υπάρξει, τότε ο Ολυμπιακός δεν διοικητικά δεν έχει διαμηνήσει κάτι του Φορτούνη. Τον έχει ενημερώσει ότι από τη στιγμή που ο προπονητής δεν σε θέλει και δεν πρόκειται να ξέρει χρησιμοποιήσει, καλό είναι να βρει την επόμενη ομάδα της καριέρας σου, γιατί δεν υπάρχει λόγος και εσύ να μείνεις εδώ και να μην παίζεις και εμείς να πληρώνουμε έναν άνθρωπο με 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Ναι, βέβαια. Που ο προπονητής δεν θα τον χρησιμοποιεί. Ναι. Αλλά αν αυτό αλλάξει, μπορεί να αλλάξουν τις διαθέσεις. Να, οπότε λέω ότι
δεν νομίζω ότι ο Φορτούνη θα βιαστεί να κλείσει κάτι τώρα. Εκτός κι αν έρθει μια πρόταση που τη βρίσκει πολύ λαμπερή και πολύ γοητευτική για την καριέρα του. Ο Φορτούνη είναι ακόμα κουτσολιάκος όπως ήταν εκείνη την περίοδο που είχε συμφωνήσει με τον ΠΑΟ και τελικά πήγε στον Ολυμπιακό. Να σου πω την αλήθεια, δεν παίρνω όρκο γι' αυτό, για το τελευταίο διάστημα. Αλλά νομίζω ότι στην περίπτωση που με ρωτάς τώρα του Άρη, οι διάβλοι επικοινωνίας υπάρχουν, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι. Τώρα δεν ξέρω πώς ακριβώς, δεν το έχω δει το σενάριο. Εντάξει, okay. Η αλήθεια είναι. Okay, εντάξει, απλά, αν γράφεται δηλαδή με τη μορφή δανεισμού ή με τη μορφή αγοράς ή με τη μορφή να μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και να υπογράψει τον Άρη. Υπάρχει σαν σενάριο, είναι σε 2-3 μέσα γραμμένο από νωρίς το πρωί, γι' αυτό. Σενάριο δεν είναι, ναι. Όμως δεν είναι η παρουσία, όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, δεν έκανε και δηλώσεις έτσι. Σε λίγο θα πάμε και μετά το διάλειμμα, μόλις ολοκληρώσουμε μαζί, θα πάμε και στο Στέργιο να μας δώσει λεπτομέρειες. Ήρθε επιτέλους ο Κάλεντ Νάρι μετά το σίριαλ. Όλο αυτό το, νομίζω, παίχτηκε σήμερα το τελευταίο επεισόδιο, ή το προτελευταίο, ή το τελευταίο θα είναι να υπογράψει που περάσει εξετάσεις. Είναι εδώ. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη εδώ και λίγη ώρα, όπως είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Και μάλιστα πριν από λίγη ώρα η Φορτούνα μέσω των social media ανέφερε ότι έμεινε ελεύθερος για τις τελικές διαπραγματεύσεις με το νέο του σύλλογο. Έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των συλλόγων. Το αναφέρει επίσημα social media η Φορτούνα. Οπότε τελείωσε το θέμα. Είναι εδώ. Τον μάντρωσαν σε ένα αυτοκίνητο. Ωραία φάτσα έχει. Έχω πει ότι βάσει βιογραφικού, ναι, και βάσει των όσων έχω δει, είναι μαζί με τον Ράφα Σουάρες, τον ακραίο πιστοφύλακα, οι πιο έτοιμοι παίχτες που έχει πάρει ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα. Οι πιο έτοιμοι δηλαδή, υπό την έννοια των παραστάσεων και της καριέρας μέχρι τώρα, ώστε να μπουν μέσα στην εντεκάδα και να παίξουν κατευθείαν. Μπορεί να αποδειχθεί πιο ικανός και πιο δεν ξέρω τι, ο Κουαλιάτα, ας πούμε. Αλλά ο Κουαλιάτα είναι ένα παιδί που το καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχουν οι προσδοκίες ότι μπορεί να κάνει σπουδαία καριέρα. Αλλά αυτό είναι, υπάρχουν οι προσδοκίες. Γιατί έχει όλο το potential που λένε και στο χωριό σου για να την κάνει τη μεγάλη καριέρα. Ναι, ναι. Ο Νάραη τώρα έχει κάνει την καριέρα του μέχρι τώρα. Μας έχει δείξει πράγματα μέχρι τώρα. Έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές ότι δεν μου λέει κατά ανάγκη κάτι εμένα η Β' Γερμανίας ή η Β' Αγγλίας ή η Β' Ιταλίας. Αν ο παίκτης κάνει τη διαφορά σε αυτό το πρωτάθλημα. Και ο Νάραη το βλέπει κανείς στα στατιστικά του, τι έκανε τη διαφορά σε αυτό το πρωτάθλημα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αν δει κανείς και τα γκολ και τις ασίστ που έβγαλε την περσινή σεζόν, ας πούμε, για παράδειγμα, το καταλαβαίνει. Σίγουρα μπορεί να ανταποκριθεί και στις απαιτήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος. Ένα παιδί με πολύ μεγάλη ταχύτητα, με μεγάλη ικανότητα στο ένας εναντίον ενός. Ένα παιδί που έχει ουσία στο παιχνίδι του, δεν είναι από αυτούς τους εξτρέμ που τους βλέπεις στο μάτι και λες, wow. Ωραία πράγματα κάνει, ναι. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να δώσει να βάλει τον γκολ, υστερεί και καταλήγει η χρονιά με το να κάνει ωραία πράγματα, αλλά να έχει 2 γκολ και 3 ασίστ. Αυτός δεν είναι έτσι. Αυτός έχει ουσία στο παιχνίδι του. Έχει ένα, βάζω πολλά εισαγωγικά μέσα αυτό που θα πω, μειονέκτημα ότι παίζει στην ίδια θέση, η καλή του θέση είναι η ίδια με τον Ζήφκοβιτς. Αλλά όπως επίσης έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, σε ένα πρωτάθλημα και σε μια ευρωπαϊκή σεζόν που αν πάμε μπει στο μήλο του Conference, θα παίζει για 3,5 μήνες Πέμπτη Κυριακή. Χρειάζεται παίκτες με πολύ μεγάλη ποιότητα, περισσότερους από 11, τουλάχιστον 16-17. Ναι, για να μπορείς να το ξέρεις φυσικά. Και ο Νάραη νομίζω ότι είναι αυτής της κατηγορίας. Εκτός από αυτό είναι και μια ακριβή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, δεν είναι ευθυνή. Το πόσο καλός παίκτης είναι και πόσο τον ήθελαν και στην Φορτούνα, νομίζω το δείχνει και το ότι είχαν στυλώσει τα πόδια, ότι αν δεν πάρουν τα λεφτά που θέλουν δεν θα το δώσουν. Και τελικά έφτασε ο ΠΑΟΚ σχεδόν στα λεφτά που ήθελαν, παρά το γεγονός ότι σε ένα χρόνο συμβολαιό του έλγε. Ο ΠΑΟΚ πληρώνει 1,5 εκατομμύριο ευρώ συν μπόνους επίτευξη στόχων και συμμετοχών κτλ. Άρα μπορεί να του κοστίσει στο τέλος της ημέρας και 2 εκατομμύρια ευρώ μόνο στη Φορτούνα, συν το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή. Άρα είναι και μια ακριβή μεταγραφή που δείχνει, όπως και να το κάνουμε και η χρηματιστριακή του αξία, δείχνει την ποιότητα αυτού του παιδιού. Λέω ότι είναι μια μεταγραφή που τον ΠΑΟΚ θα τον βοηθήσει πολύ. Και μπορεί να βελτιώσει και τον Ζήφκοβιτς, ο οποίος κακά τα ψέματα
στο περσινό φινάλε της σεζόν, τους τελευταίους 2-3 μήνες, χοντρικά το λέω τώρα, η απόδοση του είχε πέσει αρκετά. Και νομίζω εν πωλής και σε αυτή τη δική του πτώση οφείλονταν και το κακό φινάλε που έκανε στη σεζόν ο ΠΑΟΚ, κινδυνεύοντας να μην τερματίσει καν δεύτερος και χάνοντας το κύπελλο. Και η Βασεραϊκάρα, βλέπω εδώ, έκανε και άλλη μεταγραφή. Πήρε το Σταύρο Πεταβράκη, ακραίος αμυντικός. Πολύ καλός παίκτης. Ναι, και με ΑΕΚ. Δεν έμεινε, νόμιζα ότι θα έμενε στη Λαμία, δεν ήταν. Στο έλεγχο σε Λαμία και δόξα δράμα. Ναι, ναι. Τι λέει, ενώ στο, από το 19 ήταν παίκτης της Βέρειας. Στη Βέρεια έπαιζε τώρα τελευταία. Αχ, στη Βέρεια έπαιζε. Ναι, βέβαια. 35 συμμετοχές. Ο Προβιδάκης έπαιζε στη Λαμία. Λοιπόν, έχουμε πάρει Δελιγιανίδη. Αυτός που έδειχνε ότι θα παίξει στον ΠΑΟΚ, πήγε όφη και τα λοιπά. Τσαγκαλίδη, Μούργο. Ναι. Νάτσο, Μιστακίδη, Γιαννίκογλου, Οικονόμου, Σιόντι και Παπάζογλου. Αυτός ο Παπάζογλου, ποιος είναι αυτός ο Παπάζογλου? Ναι. Ο γνωστός, ο Τάρσος Παπάζογλου, ο στόπερ. Α! Που ήταν δικός μας αυτός. Ναι. Αυτός δεν είναι, ναι. Έχει κάνει καριέρα σε αρκετές ομάδες στην Ελλάδα, υπήρξε Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακό μου πήρε. Δεν τον πήρα, είχα πάρει τον Παπάζογλου, τον πήραμε. Ναι. Πρέπει να 35 ρίζει τώρα, Μάλλον. Εδώ, τώρα που είπες 35, για να κλείσουμε, μιας και είσαι στας Ευρώπας, εκεί που βρίσκεσαι τώρα, υπάρχει ένας παίκτης που λέγεται Φάμπρεγας, μια παιχτάρα, ο οποίος είναι 35, στο μικρό του ΣΕΣΚ, είναι αυτός δηλαδή, δεν είναι άλλος που ξέραμε, με Τσέλσι, Άρσεναλ, Μπαρτσελώνα κτλ. Ο οποίος θα πάει να παίξει, λέει, στην Κόμο, στη Β' Εθνική στην Ιταλία, στα 35 του. Αυτός δεν είναι. Και παίρνει και για 2 χρόνια. Φοβερός. Παίζει μπάλα ακόμα, Φάμπρεγας. Ναι, αυτό το παιδί, ήταν στο Μονακό. Ωραίος παίκτης. Τελευταία σεζόν έπαιξε ελάχιστα. Είναι ένα παιδί που, ξέρεις, είναι λίγο σαν τον Καραγκούνι. Το αγαπάει πολύ το ποδόσφαιρο. Πώς δεν το φέραμε εδώ στην Ελλάδα αυτό? Πόσο να αφήσαμε να πάει Β' Εθνική? Ναι. Κοιτάξτε τώρα, εκεί κάτι θα συμβαίνει εκεί. Κάποιος γνωστός θα υπάρχει. Εντάξει, καμιά σπιταρώνα θα του βρήκαν εκεί στη λίμνη. Που είναι, εντάξει, το κόμμα είναι μαγικό. Σίγουρα έχει κάτι τέτοιο μέσα του. Ναι. Εδώ θα παίξει επέστρεψε ο Μούργ. Τα έμαθες τα χθεσινά. Ότι ο Μούργ επέστρεψε. Χθες είχα μια κουβέντα το απόγευμα με το Στέργιο που λιποθύμησαν πάρα πολύ, ας πούμε, για τις περιπτώσεις του Μούργ, του Τέιλορ και του Ζαμπά. Του Ζαμπά το ψάχνουν, ξέρεις, δεν τον έχει βρει κανένας. Ναι, το ξέρω. Δεν υπάρχει πιθανά. Ναι, είναι αλφα-αλφα. Οι άλλοι δύο δεν πέσαν, τι να κάνουν, αφού δεν βρήκαν ομάδες. Μάλιστα. Θα συνεχίζουν να ψάχνουν, αλλά θα πρέπει να βρουν. Με συμβολεάρες. Κανένα 2,5 εκατομμύρια κοστίζουν με φορές, γιατί και αυτοί οι τρεις. Μόνο 800 παίρνει το χρόνο Ζαμπά. Ναι. Ο οποίος είναι εξαφανισμένος, ναι. 800 και να τον ψάχνεις, ωραίο. Βεβαίως. Και έχει ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο. Χθες μου ήταν λίγο Στέργιος, αυτές τις λεπτομέρειες δεν τις ήξερα. Και ο Μουρ και ο Τέιλορ άλλα 2. Μάλιστα. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, καλή διαδρομή, καλό ταξίδι σας εύχομαι. Να είστε καλά. Τι ώρα είναι το μάτς τη ΑΕΚΑ αύριο? 5 ώρα, εντάξει. Δυνατό φιλικό ή στεναχωρημένο είναι? Δηλαδή να... Σαββατιάτικο, ας πούμε. Γέννη κάνει το Βατζενεράλε. Τώρα η ΑΕΚ άρχισε να πάνε. Η ΑΕΚ είναι στην αρχή, η Γέννη είναι στο φινάλε. Μάλιστα. Okay. Η Γέννη ξεκινάει σε μια εβδομάδα με το πρωτάθλημα της. Μάλιστα. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσόχο. Να είστε καλά. Χαίρετε, κύριε. Γεια σας.